Από χθες μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι η απόφαση κήρυξής μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα βγει. Οπότε αναμένουμε να μας, και τυπικά να μας σταλεί. Τώρα ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή αυτή την ώρα, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η δικιά σας πληροφόρηση? Ακόμα και αυτή την ώρα συνεργεία επιχειρούν προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά, να καθαρίσουμε δρόμους, αυλές και να αποκαταστήσουμε την παραλία μας. Κύριε Δήμαρχε, ανέφερε προηγουμένως και ο βουλευτής το θέμα της Εγνατίας. Το αναφέρατε και εσείς. Ποιες είναι λοιπόν οι ευθύνες οι οποίες βαρύνουν την Εγνατία για αυτό που συνέβη στην περιοχή? Θα προτιμούσα να μην αναφερθούμε αυτή την ώρα σε ευθύνες. Θα ήταν καλύτερα να κατακάτσει ο κουρνιαυτός, να τελειώσουμε με τις αποκαταστάσεις και μετά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να γίνει, κύριε Δήμαρχε, διότι βλέπουμε ότι η περιοχή πλήττεται για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έτσι ακριβώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Και το 2006 και το 2011 και το 2014 είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Ζήσαμε άσχημες ώρες και στιγμές. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά ήταν κάτι άλλο. Είχατε και μία παρουσία κλιμακίου του κινήματος αλλαγής σήμερα στο γραφείο. Σας έγινε και μία σύσκεψη αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Τι αποφάσεις ελήφθησαν σε αυτή τη σύσκεψη? Ναι, με επισκέφτηκαν σήμερα ένα κλιμάκιο από το κίνημα της αλλαγής. Ήταν ο βουλευτής ο κύριος Αρβανιτίδης, ο πρώην υπουργός ο κύριος Μαγκριώτης και ο γραμματέας της νομαρχιακής, ο κύριος Κιανίδης. Συζητήσαμε μαζί τους. Ο πρώην υπουργός ο κύριος Μαγκριώτης ήταν γνώστης του θέματος, μιας και το 2011 ήταν υπουργός. Είχαμε απευθυνθεί και τότε σε αυτόν. Είπαν και οι δύο, και ο πρώην υπουργός και ο κύριος βουλευτής, ότι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Και κύριε Δήμαρχε, εν αναμονή λοιπόν του αιτήματος να δούμε αν θα κηρυχθεί τελικά. Λέτε βεβαίως ότι θα κηρυχθεί? Όχι, αυτό είναι βέβαιο. Σας λέω ότι από χθες με διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και μάλιστα κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός. Ήδη σήμερα με επισκέφθηκε ο διοικητής του μηχανικού από το Τρίτο Σώμα Στρατού, προκειμένου και ο στρατός να συνδράμει μαζί με τις δυνάμεις που έχουμε μηχανημάτων από την περιφέρεια και τις δικές μας. Ακριβώς, ούτως ή άλλως και η περιφέρεια έχει κινητοποιηθεί, η πολιτική προστασία έχει κινητοποιηθεί από το πρώτο λεπτό της θεομηνίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, Κασάνδρα και Σιθωνία.